το πώς κυλιούσε την προετοιμασία μας έχοντας κυρίως απουσίες λόγω των αγώνων που είναι συγκεκριμένα λόγω του play-off. Γιατί υπήρχαν παίχτες που ήταν στο κόσμο του κόσμου και δεν παρουσιάστηκαν στην αρχή της περιοχής. Παρ' όλα αυτά, είναι το παιδιά που έχουν μάλλον έκανε μια πολύ σπαθιστή, πολύ καλή, είναι καλή συμβουλή του έλεγχου. Μπήκαμε σε ένα δεύτερο κομμάτι προετοιμασίας πριν περίπου μια εβδομάδα με τον ερχομό των παιδιών σύν την παρουσία του Λόξη. Είχαμε 15 νέους παιδιά στην προετοιμασία μας. Μας άλλαξε λίγο ουσιαστικά την εικόνα σε σχέση με το πώς προετοιμαζόμαστε, πώς παίζαμε τα φιλικά μας παιχνίδια, αλλά αυτό ήταν ανακαλυπτικό με την αγκαλιά των παιδιών που βάζουν στο κόσμο της ομάδας. Θέλω να πιστεύω ότι και οι μέρες που υπάρχουν ακόμα μέχρι το επίσημο παιχνίδι μας δώσουν αυτό να από τις μικρές εθνικές ομάδες έχουν φτάσει τώρα σημαντικό το μάτι για μας. Ευχαριστούμαστε πολύ καλά να παραμείνουμε πολύ καλές σχέσεις με τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν πλήρη γνώση καλοκαιρινών τουρκών. Οπότε είναι καλά στο κεφάλι. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό το πράγμα θα είναι σύνδεση του μάλλον στους αγώνες που έχουν να δώσουν. Ποιες ομάδες έχουν δείξει κατά το παρελθόν ότι μπορούν και πετύχουν άλλα σημαντικά πράγματα. Οι προσπαθείες της δεσμικής επίγνωσης αυτό το χρόνο. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι τα σημαντικά πράγματα. Για μας σημαντικό πράγμα είναι τα παιδιά αυτά, τα κοινά τα παιδιά αυτά μπαίνουν σε ομάδες. Το ΠΑΟ δεν έχουν το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα. Το μεγάλο κέρδος θα είναι τα παιδιά αυτά να παρουσιαστούν στον κόσμο. Να παίξουν σε υψηλό επίπεδο. Να τους γνωρίσει καλά ο κόσμος, να τους εμπιστευτεί παραπάνω οι ομάδες τους. Και στην πορεία να μπορέσουν να συνεχίσουν την εθνική αντρών να κάνουν μια καριέρα στην επαγγελματική σχέση. Δεν είναι βασικό στόχο των υπόλοιπων ομάδων. Το μακροπρόθεσμο στόχο. Ο πρώτο στόχο, αν μπορέσουμε να καταφέρουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα, γίνεται το βήμα-βήμα. Θα πάμε στο πρώτο στόχο. Οι ομάδε που αντιμετωπίζουμε πέσουν συνέχεια τα τελευταία 2-3 χρόνια. Έχουν επίση καλού παίκτε. Καλό ειδικό, αλλά υπάρχουν ομάδες στην Ευρώπη που επίσης έχουν καλύτερα παιχνίδια. Η διαφορά τους είναι ότι οι παίκτες στο εξωτερικό παίζουν. Εμάς δεν παίζουμε. Αυτή είναι μόνο διαφορά. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή έχουν διάθεση, κίνητρο, παίζουμε στο γήπεδο μας, θα μπορέσουν να καταλάβουν τις ευκαιρίες που έχουν κάποια διαφορά που υπάρχει. Με την καλή κοινωνία που έχουν, να έχουν και καλά αποτελέσματα. Είναι το τελευταίο παιχνίδι ουσιαστικά του παιχνιδιάς μας. Πραγματικά είναι μια εθνική ομάδα, μια μόνη καλή ομάδα. Έχουμε μεγάλες δυνατότητες. Είναι για μας ένα πολύ σημαντικό παιχνικό το τελευταίο. Παραδείγματος χάρη ότι έχουμε αρκετές, είχαμε αρκετές απουσίες. Θέλουμε να κερδίσουμε από την κάθε μέρα, από την κάθε μέρα. Είναι ένα θετικό πράγμα. Και αυτό θα κάνουμε και αύριο. Εμείς ελπίζουμε να έχουν το παιχνίδι τα παιδιά το συζητάνε καθημερινά. Νομίζω ότι θα είναι για αυτούς το μεγαλύτερο κίνητρο να παίξουν μπροστά στους Έλληνες πλάχους, να δείξουν το ταλέντο τους, να δείξουν τις δυνατότητές τους. Και αν συμβεί αυτό, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα στην ψυχολογία των παιδιών. Ελπίζω ο κόσμος να αγκαλιάσει την ομάδα και ταυτόχρονα εμείς να του δώσουμε το κίνητρο. Δεν έχουμε κάνει πολύ καλό τη μαζί, αλλά τα παιδιά τα γνωρίζουμε πολύ καιρό. Τα γνωρίζουμε πολύ μικρή. Γνωρίζουμε από καλά από τον άλλον, οπότε δεν ήταν δύσκολο να γνωρίζουμε. Πιστεύω ότι δεν έχει ακόμα προετοιμασία, θα είμαστε έτοιμοι από την ώρα και θα παίξουμε όσο καλύτερο μας μπορούμε. Ακόμα δεν βλέπουμε, δεν κοιτάμε τα μετάλλια, το βλέπουμε παιχνίδι, νίκη με νίκη και όπου φτάσουμε. Σίγουρα, είναι πολύ καλή παιδιά, πολύ καλό μπάσκετ.
αλλά για να βγεις πρώτος πρέπει να κερδίσεις ασφάλεια. Η καλή χημεία. Πιστεύω είμαστε σαν ομάδα πολύ θερμένοι, πολύ πιο μαζί όπως είπα πριν. Αυτό είναι ένα σύν που να μας βοηθήσει έτσι να ελπίζω να βρεις στο γήπεδο, να απολαύσεις το μπάσκετ όπως θα το απολαύσουμε και εμείς. Και από εκεί πέρα να το χάρει. Yeah.